Θα πάμε στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, ακόμα μία ζωντανή σύνδεση. Εκεί θα ασχοληθούμε με κάποια δωρεάν μαθήματα εικαστικών που πραγματοποιεί υπεύθυνη πολιτισμού, το τμήμα πολιτισμού στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Υπεύθυνη πολιτισμού, η κυρία Χριστούλα Γιαννιδάκη είναι φιλοξενούμενή μας, καλεσμένη μας. Να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Ακόμα μία, κάθε μας δράση. Ακόμα μία δωρεάν δράση. Φυσικά, στα πλαίσια των δράσεων πολιτισμού στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις, όπως γνωρίζετε, γνωρίζουν και οι τηλεθεατές σας, και για ενήλικες αλλά και για παιδιά. Ξεκινάμε λοιπόν με μια νέα δράση, εικαστικό εργαστήριο παιδιών, το οποίο θα πραγματοποιείται στον χώρο τέχνης και πολιτισμού παλιάς ηλεκτρικής και στον οποίο θα μπορούν τα παιδιά άνω των 10 ετών να μετέχουν και να δημιουργήσουν τα δικά τους αριστουργήματα. Μέσα από τις κατευθύνσεις της κυρίας Σταματίνας Σαβίδη, ναι, η οποία εθελοντικά προσφέρει τις υπηρεσίες της. Μου δίνει την ευκαιρία να πω και για άλλη μία δράση που δεν έχει βγει ακόμα στον αέρα, δεν τη γνωρίζει κανείς, τώρα θα θυμάστε εσείς πρώτοι. Πρόκειται για μια δράση σε συνεργασία με το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων και με το Κέντρο Επασχόλησης Παιδιών Μοτίβο, επίσης εθελοντική προσφορά εργασίας από το Μοτίβο. Πρόκειται για μια δράση που λέγεται «Μια βαλίτσα, μια φορά», ήρθε από τα παλιά. Αυτή η δράση θα αναφέρεται στα μουσεία και δεν στα λαογραφικά μουσεία. Μια φορά το μήνα θα επισκέπτεται η καστικός του Μοτίβου το χώρο της παλιάς ηλεκτρικής και θα ανοίγει τη βαλίτσα της, η οποία θα περιέχει διάφορα αντικείμενα τα οποία θα αναφέρονται στα παλιά. Και δεν στις τέχνες, στις λαϊκές τέχνες του παρελθόν. Μέσα από τη βαλίτσα λοιπόν θα ξετυλίγεται το κουβάρι, τα παιδιά θα μαθαίνουν για το τι γινόταν παλιά, πώς χρησιμοποιούσε ο κάθε άνθρωπος το κάθε τι. Μάλιστα. Που είχε στη διάθεσή του και μέσα από αυτό θα προσπαθεί το παιδί να δημιουργήσει ένα έργο τέχνης. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση, πρωτότυπη. Ενώ την ίδια ώρα, βέβαια, ανοίγει και η βιβλιοθήκη στις Αρχανές. Βεβαίως ανοίγει η βιβλιοθήκη από την Τετάρτη 3 του μηνός, καθημερινά 10 με 6, οι πόρτες της βιβλιοθήκης είναι ανοιχτές για να έρθει ο κόσμος να δανειστεί τα βιβλία που επιθυμεί, να έρθει να διαβάσει. Υπάρχει και ένα γνωστήριο, χώρος αναγνωστηρίου, μπορεί ο κόσμος να έρθει να μείνει εδώ, να ησυχάσει, να διαβάσει. Καθώς επίσης δεχόμαστε και την προσφορά του καθενός σε βιβλία. Οποιοδήποτε βιβλίο έχει τον αναγνώστη του. Και οποιοδήποτε βιβλίο έχει τέσσερις στα ράφια της ηλεκτρικής. Και με αφορμή αυτό που λέει η κυρία Γιαννιδάκη, πόση ανάγκη έχουν και τα μικρά παιδιά αλλά και οι μεγαλύτεροι να επανέλθουν έτσι στο κομμάτι το πολιτιστικό, το πολιτισμικό, να διαβάσουν, βέβαια, να είναι κάνουν μια δραστηριότητες. Καλή διέξοδος. Ακριβώς. Εμείς τώρα στο Δήμο μας παρέχουμε δωρεάν μαθήματα σε ενήλικες, εικαστικά εργαστήρια, ψηφιδωτό, ζωγραφική, βυζαντινή τέχνη. Παρέχουμε μαθήματα ιταλικής γλώσσας για ενήλικες και γερμανικής γλώσσας για ενήλικες. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Κυρία, επίσης, να σας πω... Ναι, βέβαια, και να κλείσουμε αυτό. Ναι, να σας πω ότι εν ώψη των εορτών των Χριστουγέννων έχουμε πάρα πολλές δράσεις, τις οποίες θα τις δούμε λίγο αργότερα. Μάλιστα. Κυρία Γιαννιδάκη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εσείς, σας ευχαριστώ πολύ.